Από την έρευνα έμαθα πως ο πρώην σύντροφος της Ιωάννας με τον οποίο χώρισε 5 ημέρες πριν την επίθεση εργαζόταν σε εταιρεία με χημικά, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι, δήλωσε ο δικηγόρος της 33χρονης, Απόστολος Λύτρας. Περισσότερα, επίθεση με βιτριόλι, σκιά της 34χρονης είχε γίνει η δράστηδα την παρακολουθούσε 3 ημέρες τη ερευνούν οι αρχές. Επίθεση με βιτριόλι, σκιά της 34χρονης είχε γίνει η δράστηδα την παρακολουθούσε 3 ημέρες τη ερευνούν οι αρχές. Επίθεση με βιτριόλι, γυναίκα η οδηγός ταξί που μετέφερε την ύποπτη νέες αποκαλύψεις για το επίμαχο τηλεφώνημα. Επίθεση με βιτριόλι, γυναίκα η οδηγός ταξί που μετέφερε την ύποπτη νέες αποκαλύψεις για το επίμαχο τηλεφώνημα. Νέα στοιχεία γύρω από με την επίθεση με βιτριόλι στην 34χρονη έξω από τη δουλειά της στην Καλλιθέα έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Μιλώντας στην εκπομπή Φως στο Τούνελ, ο δικηγόρος της Ιωάννας ισχυρίστηκε ότι ο πρώην σύντροφός της εργαζόταν σε εταιρεία με χημικά. Από την έρευνα έμαθα πως ο πρώην σύντροφος της Ιωάννας με τον οποίο χώρισε 5 ημέρες πριν την επίθεση εργαζόταν σε εταιρεία με χημικά, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι. Όταν επιχείρησα μέσω της εταιρείας να επικοινωνήσω μαζί του έλαβα mail από την επιχείρηση ότι πλέον δεν εργάζεται εκεί. Ανέφερε ο Απόστολος Λύτρας κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με την Αγγελική Νικολούλη. Παράλληλα, η εκπομπή αποκάλυψε ότι ο οδηγός ραδιοταξί μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό της δράστηδος. Το τηλεφώνημα των 30 δευτερολέπτων από το κέντρο της Αθήνας, φέρεται να έκανε το τηλεφώνημα στην εταιρεία ταξί η γυναίκα που επιτέθηκε στην 34χρονη Ιωάννα με βιτριόλι. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α, οι αρχές έχουν εντοπίσει τον τηλεφωνικό θάλαμο που χρησιμοποίησε η δράστηδα ώστε να καλέσει την εταιρεία ταξί και να κλείσει το όχημα που την μετέφερε στην Καλλιθέα για να προβεί στην σοκαριστική της πράξη. Οι αστυνομικοί που διερευνούν την υπόθεση βρέθηκαν στο σημείο και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχουν και βίντεο από εκεί και ευελπιστούν πως η 34χρονη θα αναγνωρίσει τη μαυροφορεμένη γυναίκα. Αρνητική εξέλιξη στις έρευνες προκαλεί το γεγονός πως η τηλεκάρτα με την οποία έγινε το επίμαχο τηλεφώνημα διάρκειας 30 δευτερολέπτων δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλη επικοινωνία. Η ενέδρα είχε στηθεί και την προηγούμενη μέρα, ένα νέο στοιχείο έρχεται να προσθεθεί στην υπόθεση της επίθεσης, καθώς η δράστης φέρεται να είχε έστησε ενέδρα στο θύμα της και την προηγούμενη ημέρα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από το Βήμα της Κυριακής που μετέδωσε και το Μέγα στο Δελτίο Ειδήσεων, η αστυνομία φαίνεται πως έχει στην κατοχή της νέα ντοκουμέντα για τη μαυροφορεμένη γυναίκα που έριξε το βιτριόλι στην 34χρονη στην Καλλιθέα. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η γυναίκα με το βιτριόλι φέρεται να ετοιμαζόταν να κάνει επίθεση στην άτυχη 34χρονη και την προηγούμενη ημέρα, όμως δεν πρόλαβε το θύμα της καθώς έφτασε νωρίτερα στη δουλειά της. Μάλιστα, αυτό που αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ είναι ότι από την ανάλυση των καμερών ασφαλείας η δράστης φορούσε μάσκα και γάντια, ενώ κρατούσε και το ίδιο μπλε μπουκάλι με το οποίο έριξε το καυστικό υγρό. Από εκεί και πέρα οι αρχές έχουν και την κλίση από τηλεφωνικό θάλαμο σε εταιρεία ταξί, όπου έχει καταγραφεί η φωνή της μαυροφορεμένης γυναίκας.